Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Και πάλι σήμερα μαζί θα πάμε να δούμε τα Ιωάννινα, την πόλη με την πλούσια πολιτιστική παράδοση και τα πολλά αξιοθέατά της. Μαζί μας έχουμε το Δήμαρχο της πόλης να μας ξεναγήσει σύντομα κοντά σας. Κύριε Ελισάβ, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Είμαι καλά και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Άνοιξε η εστίαση σε πρώτη φάση, 14 του Μάη, όλα σε πλήρη λειτουργία. Ποια είναι η απόψή σας, πού βρισκόμαστε. Ε, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι η μεταβατική περίοδος ο Μαΐος ή θα έλεγα καλύτερα μέχρι τις 15 Ιουνίου για την πλήρη το πλήρες άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων πάντα με την επιβαλόμενη προσοχή και με τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για τη διάδοση του κορονοϊού γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να είναι δίπλα μας και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμη γι' αυτό χρησιμοποιώ το 15 Ιουνίου ώστε ο μαζικός πια εμβολιασμό να μας βοηθήσει σημαντικά στο να ελαχιστοποιήσουμε τα κρούσματα και πραγματικά να απολαύσουμε αυτό που είπατε, ένα πολύ όμορφο ελληνικό καλοκαίρι. Ελπίζουμε και εμείς το ίδιο κύριε Δήμαρχε. Ποιο είναι το επίπεδο εμβολιασμού στην πόλη σας και αν υπάρχουν κάποια κρούσματα. Ε, το επίπεδο εμβολιασμού στην πόλη είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι έχουμε δύο μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα και έχουμε πολλού υγειονομικού, όχι γιατί υπάρχει κάποια εξαίρεση στην πόλη των Ιωαννίνων. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική αποδοχή του εμβολιασμού από τους ε, συμπολίτες μας. Έτσι έχουμε ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμού το οποίο διευρύνεται σε πολλαπλές ηλικιακέ ομάδες. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποια κρούσματα. Γι' αυτό σας είπα ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες αισιοδοξούμε ότι η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Ελπίζουμε να είναι πιο λιγότερα τα κρούσματα και να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας που όλοι αυτό κάνουμε. Υπάρχει κατάλληλο εξοπλισμό στα νοσοκομεία σα. Ε, ήθελα να ένα απλό το πλεονέκτημα τη πόλη μα είναι η υγειονομική ασφάλεια. Έχουμε, όπω σα είπα προηγουμένω, δύο μεγάλα νοσοκομεία εντό των ορίων του Δήμου. Το ένα είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ένα πλήρε εξοπλισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα με 800 κλίνε, το οποίο αποτελεί και κέντρο αναφορά COVID για όλη την ευρύτερη περιοχή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Νότια Αλβανία όπου υπάρχει σημαντική ελληνική μειονότητα. Άρα λοιπόν και υπάρχει και το κρατικό νοσοκομείο Χατζικόστα με 400 κλίνες. Όλα διαθέτουν μονάδες COVID και μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης ε, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και αυτή τη στιγμή καθώς έχουμε λιγότερους ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή μπορούμε και νοσηλεύουμε ασθενείς από γειτονικέ μας περιοχές όπως για παράδειγμα αυτές τις μέρες από την Ετρολοκαρνανία που όπως έχετε δει έχει περισσότερα κρούσματα. Ελπίζω ότι αυτά που μου λέτε όντως αξίζει να τα μαθαίνουμε διότι εμείς πρέπει να κατευθύνουμε τους τουρίστες της Μεγάλης Βρετανίας και θα δούμε στις επόμενες μέρες, όπως ξέρουμε ο Υπουργός Τουρισμού υπάρχει ακόμα μια σύσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία για πολλές εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή για το θέμα αυτό στις επόμενες δύο εβδομάδες. Με βάση αυτά που μας είπατε, είστε έτοιμοι να δεχτείτε τουρισμό. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι ή έχουμε, πάντα πάντα, για να έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα πρόσβασης. Εκεί που ήμασταν η πιο απομονωμένη πόλη της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κέντρο των δύο μεγάλων οδικών αξώνων, της Ιωνίας και Εγνατίας Οδού. Είμαστε σε απόσταση 2,5 ωρών με πολύ καλό δρόμο από τη Θεσσαλονίκη και 3,5 ωρών από την πρωτεύουσα της χώρας. Παράλληλα ε, έχουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο ε, το οποίο έχει αναβαθμιστεί και μπορεί να δεχθεί πτήσεις πέραν από εσωτερικού και εξωτερικού ήδη μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει πτήσεις για επισκέπτες από τα, τις σκανδιναβικές χώρες για την ευρύτερη δική μας περιοχή και είναι, έχει λοιπόν επίσης υψηλού επίπεδου υποδομές. Η πόλη έχει τέσσερα-πέντε αστέρων ξενοδοχεία που υπερβαίνουν τα 8, τις 800 κλίνες και έναν ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό μπουτίκ ξενοδοχείων πολύ υψηλής ποιότητας. Βρίσκεται κοντά και στο βουνό και στη θάλασσα στα περίπου 30-40 χιλιόμετρα βρίσκονται τα ζαγοροχώρια, τα οποία αποτελούν πάντα έναν πόλο έλξη των επισκεπτών, όπου και εκεί υπάρχουν εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες, χαμηλού κόστου. κόστους. Είμαστε επίσης 50-60 χιλιόμετρα από τις ιδηλιακές ακτές του Ιωνίου, σύβατα, Πλαταριά, αλλά και λίγο πιο κάτω, Πρέβεζα, Πάργα. Συγκοινωνιακά μας καλύψατε κύριε Δήμαρχε. Έχουν γίνει κάποιες κρατήσεις στα ξενοδοχεία σας. Έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται κρατήσεις στα δικά μας ξενοδοχεία. Έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται διοργανώσεις. Η πόλη μας είναι ένα κέντρο ευρύτερου τουρισμού, δεν είναι μόνο ένας χώρος για, για τι καλοκαιρινέ διακοπές, είναι ένα συνεδριακό κέντρο, είναι το τρίτο και φιλοδοξούμε να το αναπτύξουμε τρίτη συνεδριακή πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ήδη με την πρώτη μέρα, δηλαδή 15 Μαΐου που αναφέρατε, έχουν, γίνει, έχουν ξεκινήσει να γίνονται επιστημονικά συνέδρια τα οποία θα πολλαπλασιαστούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και στη συνέχεια το φθινόπωρο. Γίνονται επίσης σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας ο Run Lake, το γύρο της λίμνης. Μια πάρα πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση που συγκεντρώνει κόσμο από όλη την Ελλάδα και φιλοδοξούμε φέτος και από τα Βαλκάνια. Επίσης είναι μια πόλη θρησκευτικού τουρισμού. Έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Κύπρο για επισκέπτες ώστε η περιοχή μας η οποία διαθέτει πέραν των άλλων σε εκκλησίες και μοναστήρια στο νησί της πόλης των Ιωαννίνων, κάτι το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν. Υπάρχουν εξαιρετικά μοναστήρια, αποτελούν την τρίτη μοναστική πολιτεία μετά το Άγιο Όρος και τα Μετεώρα, κάτι που δυστυχώς δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ και αποτελεί η πόλη πηγή έλξης θρησκευτικού τουρισμού. Επομένως... Ε, περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μια σειρά γεγονότων που πραγματικά θα ανατρέψουν την όλη εικόνα που υπάρχει ε, και βέβαια κρατήσεις επισκεπτών που θέλουν να έρθουν στα Γιάννενα. Είχαμε πολύ καλές... Ε, ε, η ψηφιακή προβολή της πόλης μας την οποία οργανώσαμε τον τελευταίο καιρό ε, πήγε πάρα πολύ καλά, είχε... Ε, πέραν του αναμενωμένου επισκεψιμότητα η παρουσία μας ψηφιακά σε διάφορες εκθέσεις όπως πρόσφατα στη Ρώμη ήταν ιδιαίτερα επιτυχής που βρισκόμαστε ε, σε επικοινωνία ε, με τουριστικούς ε, πράκτορες και γραφεία στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ήδη στην ευρύτερη περιοχή οι Ισραηλοί τουρίστες ήδη ευρίσκονται στα χωριά του Ζαγορίου και στην πόλη των Ιωαννίνων. Έχω υποδεχθεί αρκετά γκρουπι Ισραηλινών τουριστών και οι πληροφορίες που έχουμε από τουριστικούς πράκτορες είναι ότι μετά τις 28 Μαΐου θα έχουμε, ελπιστώντας ότι και εκεί θα βελτιωθεί βέβαια η έκριθμη κατάσταση. Λοιπόν και το ένα κρίσιμο σημείο για τον δικό μας τουρισμό αποτελούν οι γειτονικέ μας βαλκανικές χώρες και η γειτονική μας Αλβανία ήθελα να πω ότι αν δείτε το, η, ποια είναι η πρώτη χώρα ε, ε, διανυκτερεύσης στα ξενοδοχεία της πόλης των Ιωαννίνων ε, πολύ εκπλήσονται όταν το λέω είναι η γειτονική μας Αλβανία. Οι φίλοι ε, κάτοικοι της Αλβανίας έρχονται όχι μόνο για ε, ψυχαγωγία και διακοπές Έρχονται και για, εμπο, έχονται, για εμπορικούς λόγους, έχονται και για ιατρικούς λόγους τα νοσηλευτικά μας ε, ιδρύματα που είπαμε ότι είναι ψηλού επίπεδου ε, γιατί υπάρχει η ελληνική μειονότητα και υπάρχουν φίλοι συγγενείς εδώ στην, στην, στην πόλη των Ιωαννίνων. Εδώ λοιπόν ένα κρίσιμο το οποίο το αντιμετωπίσαμε και πέρυσι το καλοκαίρι είναι η ορθολογική διαχείριση των, των συνοριακών περασμάτων με τις γειτονικές χώρες και με την Βόρεια Μακεδονία και την Βουλγαρία και τη Σεβέλα, και τη, για μα το πέρασμα της κακαβιάς που οδηγεί, όπω ξέρετε, στη γειτονική Αλβανία. Κύριε Δήμαρχε, ας τα πάρουμε τα πράγματα με μία σειρά. Ξενοδοχειακά στην πόλη σα υπάρχουν και οικογενειακέ επιχειρήσει, πιο μικρέ. Ακριβώς το είπα, υπάρχουν μπουτίκ μικρά ξενοδοχεία πάρα πάρα πολύ υψηλή ποιότητα, διάσπαρτα σε όλη την πόλη, στο κάστρο, στη γύρω περιοχή του ιστορικού κέντρου, τα οποία είναι, πραγματικά προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και είναι και σχετικά χαμηλού κόστους. Πολύ ωραία. Ποιες χώρες επισκέπτονται την πόλη σας και σε ποιες εσείς εστιάζετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάθει πως προσπαθείτε να ανοίξετε την αγορά της Ιταλίας αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες και με ποιο τρόπο πλησιάσατε την αγορά αυτή. Ε, σας είπα ότι πέρα από τις διεπιστροπικές επικοινωνίες, η ψηφιακή καμπάνια του Δήμου και η παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις ε, ψηφιακά κάποια, ε, ε, που έγινε το τελευταίο συνέδριο, σας είπα, στη Ρώμη, είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα... Οι Ιταλοί τουρίστε έρχονται, έρχονται σε μεγάλου αριθμού στην ευρύτερη περιοχή, στο Ιόνιο. Στη Λευκάδα, α πούμε, είναι ένα πολύ καλό προορισμό για του Ιταλού, τα Σύβωτο τη Θεσπροτεία. Επομένω, βρίσκονται πολύ κοντά και στην πόλη των Ιωαννίνων. Και έτσι φαίνεται ότι θα μπορούσαν να περάσουν κάποιε μέρε των διακοπών του και στην πόλη των Ιωαννίνων. Γιατί όχι. Ε... Και εμεί το ελπίζουμε ε... αυτό, γιατί όχι. Είναι και είναι και η σας, είπα, Συγγνώμη σας είπα, σας έχω πει ότι επιχειρούμε να διευρύνουμε τις αγορές της πόλης των Ιωαννίνων, να στοχεύσουμε πρώτα στον εσωτερικό τουρισμό. Τα να είναι ελκυστικός προορισμός για τους Έλληνες και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για Ε, Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε την ε, επισκεψιμότητα από την ε, Κρήτη, που έχουμε ε, πολλαπλές σχέσεις γιατί έχουμε πολλούς Κρήτες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο όπως και πολλοί γεννιότητες που δάζουν στα Πανεπιστήμια της Κρήτης. Με την Κύπρο που σας είπα ότι έχουμε ανοίξει μια δίωδο επικοινωνία, εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι η πόλη μας είναι αδερφοποιημένη και με την Λεμεσό και με την Αγία Νάπα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ήδη οι πολύ καλές σχέσεις με την ε, Κύπρο. Σας είπα για το Ισραήλ προηγουμένως, το οποίο προσπαθούμε να το διευρύνουμε, διότι αναμένονται πολλοί Ισραηλινοί τουρίστε που θα προσεγγίσουν ενδεχόμενα και το ένα εκατομμύριο, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά φέτο και προτιμούν τη δική μας περιοχή. Και βέβαια τι γειτονικέ βαλκανικές χώρε που μπορούν να έρθουν στα Γιάννενα οδικό μέσα σε λίγε ώρε χρησιμοποιώντα το πολύ καλό οδικό δίκτυο που υπάρχει και βέβαια τις ευρωπαϊκές αγορές, τη Γερμανία και εκεί υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία και με δημάρχους της περιοχής αλλά και με τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται, ξέρετε οι, οι περιόδες βρίσκονται από ανταχού της γης και στη Γερμανία υπάρχει μια σημαντική οργάνωση ε, υπηρετών. Χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε yeah. Δήμαρχε που οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλά. Τα τελευταία χρόνια ο τουριστικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Κύριε Δήμαρχε εσείς τι σκεφτήκατε για να προσεγγίσετε επισκέπτες στην πόλη σας. Νομίζω ότι θα προσπαθ, εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει και εμείς πιστεύουμε και προωθούμε τη δυνατότητα που έχουν οι επισκέπτες της πόλης να έχουν μια πολύ καλή δυνατότητα να εκμεταλλευτούν με πολύ καλό τρόπο το, χρόνο που θα έρθουν στα γιαννά. Δεν θέλουμε απλά τον επισκέπτη ο οποίος θα έρθει, θα πάει τη βόλτα του στη λίμνη και θα, θα ε, απολαύσει την εξαιρετική τοπική αστρονομία που νομίζω ότι φημίζεται. Θεωρώ ότι αυτό πια δεν είναι αρκετό σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν τα τουριστικά πακέτα να περιλαμβάνουν ε, εκείνες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και τις, ε, αυτό που ο ίδιος επιθυμεί. Θα μπορούσε, λοιπόν, για παράδειγμα, η περιήγηση στο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης ε, με τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες επιχειρούμε να δώσουμε στον επισκέπτη να αποτελέσει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Τα Γιάννα είναι μια ιστορική πόλη. περπατώντα και έχοντας την κατάλληλη πληροφορία, διαλέγεσαι με μια μακρόχρονη ιστορία. Ιστορία ε, πολυπολιτισμική, όπου πολλαπλή πολιτισμοί, πολλαπλέ θρησκευτικέ και εθνοτικέ ομάδε διαβίωσαν σχετικά αρμονικά διαμέσου των αιώνων. Μέσα στο ιστορικό κάστρο τη πόλη, που είναι κόσμημα και στο οποίο επιχειρούμε σημαντικά έργα τομέ δημιουργία ε, πολιτιστικού πάρκου με την ανάδειξη όλων των οθωμανικών μνημείων της περιοχής που πραγματικά θα αλλάξει όλη την ευρύτερη περιοχή. Εκεί υπάρχει η Ακρόπολη του Ιτσκαλέ. Μέσα σε, μέσα σε απόσταση 500, 300 Μέτρων, θα δείτε ένα επιβλητικό τζαμί. Θα δείτε την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και την ιερά Συναγωγή των Ιωαννίων, που δείχνει ακριβώ τη δυνατότητα συνύπαρξη τριών πολιτισμών μέσα σε απόσταση αναπνοή. Υπάρχει μέσα το Δημοτικό Μουσείο, δηλαδή, μόνο και η περιήγηση στο ιστορικό κάστρο τη πόλη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η επίσκεψη στο νησί τη Λίμνη με τα ανεπανάληπτα που σα είπα μοναστήρια αποτελεί επίση μια ξεχωριστή εμπειρία. Η επίσκεψη στο σπήλιο Περάμεντο, το οποίο είναι ένα από τα μοναδικά σπήλια, το οποίο προβάλλουμε σε όλο τον κόσμο και έχει πάρα πολύ ε, αν δείτε το τελευταίο περιοδικό που εκδίδεται και είναι επικεντρωμένο στα σπήλια σε παγκόσμιο επίπεδο είναι φερωμένο στο δικό μας το σπήλιο περάματος. Σε απόσταση αναπνοής 20 χιλιωμένων βρίσκεται το αρχαίο θέατρο Δοδόνης το οποίο επίσης είναι ένα μοναδικό ιστορικό ε, που χάνεται στα βάθη των αιώνων και εκεί το καλοκαίρι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ε, μοναδικές θεατρικές αλλά και όχι μόνο παραστάσεις ε, στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων που, που γίνονται και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και φέτος ε, πανδημίες επιτρεπούσης. Ε, σας λέω λοιπόν ορισμένα από, τα, από όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ένας ε, πολίτης, ο οποίος επίσης μπορεί να επισκεφθεί μοναδικά μέρη με πολύ σπάνια θέα. Σα λέω λοιπόν του Λιγιάδε, όπου είναι μαρτυρικό χωριό, ιστορικό χωριό, όπου η θέα τη πόλη των Ιωαννίνων και είναι εκπληκτική και εκεί μπορεί να φάει και, ή και να διανυκτερεύσει. Σα δίνω δηλαδή ω μια δείγμα το ότι ο πολίτη, ε, ο επισκέπτη της πόλη έχει πολλαπλές δυνατότητες να απολαύσει, να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει, να δει, να μάθει δεν πλήττει. Και βέβαια, χρησιμοποιώντα ω ορμητήριο τα Γιάννενα θα μπορέσει να επισκεφτεί ε, ε, τα, τα χωριά του, τα ζαγοροχώρια, μοναδικής αρχιτεκτονικής ε, 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 χωριά που διατηρούνται πάρα πολύ καλά και σήμερα με πάρα πολύ καλές υποδομές αλλά και τα Τζουμέρκα είναι ένας νέο αναδυόμενο προορισμός να θυμίσω ο Σιράκο και Καλαρίτες είναι δύο μοναδικά χωριά σε απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρων από την πόλη των Ιωαννίνων λοιπόν επομένω μπορεί χρησιμοποιώντα και ως επίκεντρο τα Γιάννενα να κάνει τις εκδρομές του, τις εξορμήσεις του και να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες και βέβαια η της στις θάλασσας, δεν θέλει παραπάνω από τρία τέταρτα για να βρεθεί στις μοναδικές παραλίες του Ιωνίου Πελάγους. Άρα, λοιπόν, θα γιάννεται να αποτελέσουν ένα κόμβο επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, να χρησιμοποιήσει κάποιος την πόλη για πολλαπλούς λόγους και από εκεί να κάνει τις εξορμήσεις του βουνό και θάλασσα μαζί πάρα πολύ κοντά. Όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Δήμαρχε, κάνουν την πόλη σας ξεχωριστή για τους επισκέπτες, για την προβολή σας και όλα αυτά. Τουριστική περίοδο, ποια είναι η διάρκεια της στα Ιωάννινα και αν γίνεται προσπάθεια για επιμήκυνση και με ποιους τρόπους. Θέλω να σας πω ότι επειδή τα Ιωάννινα δεν είναι ε, μία ε, πόλη ε, όπου θα έχει μια περιορισμένη τουριστική περίοδο που είναι ξέρω εγώ, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Μύκονος όπου λες είναι πέντε μήνες που είναι τόπος ε, για ε, θαλασσινές διακοπές ε, όπως είναι τα νησιά μας και προσπαθούμε να τη διευρύνουμε. Εμείς επιδιώκουμε τουρισμό στην πόλη 365 μέρες το χρόνο. Διαθέτουμε εκείνες τις δυνατότητες να έχουμε επισκέπτες κάθε μέρα το χρόνο και επειδή δεν στηριζόμαστε στη θάλασσα, γιατί κάποιο ο οποίο θέλει να πάει μια εβδομάδα διακοπέ, θα πάει σε ένα ελληνικό νησί, θα κάνει τι διακοπέ του και θα φύγει. Τα Γιάννα δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των παλαικού, στου πόλει εκείνου όπου ο άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει ω κέντρο. Ε, να, όπου μπορεί να κάνει τα πάντα να πάει στη θάλασσα, αλλά να πάει και στο βουνό και να καθίσει στο αστικό του και να απολαύσει τις εμπειρίες που προσφέρει μια ιστορική, όμορφη, γραφική πόλη με πάρα πολύ καλές υποδομές. Φιλοδοξία μας λοιπόν είναι να έχουμε και έχουμε επισκέπτες 365 μέρες το χρόνο. Σας είπα ότι αποτελούμε ένα κέντρο εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικό τουρισμός, αθλητικός τουρισμός ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί 365 μέρες στον χρόνο. Θεματικός τουρισμός είναι ένα νέο μοντέλο που προωθεί από μεγάλο στήρο operators. Έχει κάνει ο τόπος σας, έχετε κάνει εσείς συγκεκριμένα κάποια βήματα για την κατεύθυνση αυτή. Για ποιον τουρισμό, για ποιον τουρισμό με ρωτήσετε. Θεματικός. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτού έχουμε στο χέρι σου. Νομίζουμε ότι μπορούμε σε πολλαπλά επίπεδα. Παρ' χάρη, ο συνεδριακός τουρισμό αποτελεί την αιχμή του δώρατος. Και πάνω σε αυτού το έχουμε δουλέψει με τους συναδέλφους μου, γιατί είμαι καθηγητής της ιατρικής σχολής ομότιμος αυτή τη στιγμή και μπορούμε και να διοργανώνουμε επιστημονικά συνέδρια όλο το χρόνο. Και σας είπα ότι θα διοργανώνουμε και την δημιουργία ενός convention bureau το οποίο πραγματικά θα συσπηρώσει όλες τις ζωντανές δυνάμεις που ο τόπος έχει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας είπα ότι σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και με άλλους φορείς επιδιώκουμε την πόλη μας να την καταστήσουμε ένα κέντρο θρησκευτικού τουρισμού από όλη την ευρύτερη περιοχή ιδιαίτερα από τους χώρους της Ορθοδοξίας γνωρίζοντα την πολύ μεγάλη τη σημασία που έχουν θρησκευτικά, τα θρησκευτικά μνημεία της ευρύτερη περιοχής αλλά και επειδή έχουμε και οθωμανικά και εβραϊκά μνημεία αυτό θα μπορούσε να πάρει και μια τελείως άλλη διάσταση. Συνδυάζουμε δηλαδή πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Η γαστρονομία είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να το δουλέψουμε ίσως λίγο περισσότερο γιατί πραγματικά έχουμε μια τοπική γαστρονομική παράδοση την οποία αξιοποιούμε συνέχεια και προσπαθούμε να την αξιοποιήσουμε. Αθλητικό τουρισμό σας έχω πει ότι έχουμε τη δυνατότητα και φιλοξενούμε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις τόσο στην ξερά όπως σας είπα και τώρα αν λέει καλά έχουμε και κοπηλατικούς οι αγώνες σκι και διοργανώνονται πολύ μεγάλη εμβέλειας επανευρωπαϊκή και περισσότερο και με φάκε παγκόσμια αγώνες στη λίμνη των Ιωαννίνων. Όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται στο ρατάρ του ενδιαφέροντό μα και το επόμενο χρονικό διάστημα η πανδημία μα ανέτρεψε όπω καταλαβαίνετε όλου μα του σχεδιασμού και τώρα σιγά σιγά γερνάμε προσπαθώντα να πιάσουμε το νήμα εκεί που το είχαμε αφήσει. Κύριε Δήμαρχε, η πόλη σα είναι ακριβώ αυτό που πρέπει για θεματικό τουρισμό. Ποιοι άλλοι πλουτοπαραγωγικοί τομείς ενισχύουν την οικονομία του τόπου σας. Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα να πούμε ότι η πόλη είναι μια πόλη υπηρεσιών. Κατά κύριο λόγο είναι μια πόλη υπηρεσιών, είναι το κέντρο της Δυτικής Ελλάδα και αυτό είναι το βασικό το τομέα απασχόληση των περισσότερων κατοίκων. Σκεφτείτε το είπα, σα είπα ότι έχει δύο μεγάλα νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που πέραν των γιατρών έχει 2.000 εργαζόμενου. Και επίση έχει ορισμένε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες. Ε, δεν φιλοδοξώ να σας πω ότι είμαστε βιομηχανικό κέντρο, αλλά έχουμε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες. Παράγουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ε, από κοτόπουλα σε όλη την Ελλάδα. Είναι γνωστές οι μεγάλες βιομηχανίες ε, όπου έχουμε εδώ πέρα, πως είναι Πίντος, Νιτσάκος ε, ε, κτλ. που πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική πηγή για τον τόπο. Έχουμε δύο μεγάλες βιομηχανίες νερού, Ζαγόρη και Βίκος όπως ξέρετε. Έχουμε τη γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη και πολλές μικρότερες γαλακτοβιομηχανίες στην ευρύτερη περιοχή. Επομένω, έχουμε ορισμένε ικανές υψηλού επίπεδου ε, βιομηχανικές μονάδες οι οποίε είναι, είναι παγκοσμίω δηλαδή παράγουν προϊόντα που εξάγονται σε πολλέ χώρε του κόσμου. Όπω επίση έχουμε πολύ καλό κρασί, έχουμε αρκετέ ινοποιίε στην ευρύτερη περιοχή που παράγουν επίση πάρα πολύ καλά προϊόντα που επίση εξάγονται. Έχει και περιορισμένη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Ξέρετε, η ευρύτερη περιοχή τη Υπήρου είναι αρκετά άγονη και μόνος δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ε, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Ίσως λίγο περισσότερο ε, ε, ξυλία να ασχολούμαστε γιατί έχουμε δάση, αλλά λιγότερο αγροκτηνοτροφική περιοχή. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω κάτι το οποίο έχει πολύ να θεωρούνται σήμερα, ε, με μία δόση υπερβολής, πάντα μας αρέσουν οι υπερβολές, ε, ε, η Silicon Valley της... Ε, Πατρίδα μας, ενδεχομένως ε, 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 και των Βαλκανίων. Και αυτό γιατί η πόλη, έχοντας αυτό το πολύ καλό πανεπιστήμιο μας, το οποίο, για το οποίο δεν κάναμε καμία αναφορά και αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κάνουμε, έχουμε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο με περίπου 25.000 φοιτές σε ένα πληθυσμό 120.000. Δηλαδή περίπου ένας στους τέσσερις κατοίκους της πόλης είναι φοιτητή. Και φιλοδοξούμε από τον επόμενο Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν πλήρω τα πανεπιστήμια να ξαναζωντανέψει πάλι η πόλη όπω συνέβαινε πριν την έναρξη τη πανδημία. Αποτελεί μια μοναδική δύναμη η, η, το πανεπιστήμιο και η οικονομική δύναμη για την πόλη των Ιωαννίων. Γιατί φαντίζεται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν, ε, νοικιάζουν σπίτια, τρώνε, διασκεδάζουν, ψωνίζουν μέσα στην πόλη των Ιωαννίων. Ε, έχουμε... ε, το Παριστήριο όμως δεν είναι μόνο απλά φοιτητέ και καθηγητές αλλά έχει ένα εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό έτσι η πόλη μπήκε στο ραντάρ μεγάλων εταιριών και γερμανικών εταιριών οι οποίες έχουν φτιάξει τα παραρτήματά τους στην πόλη των Ιωαννίνων έτσι λοιπόν απασχολούνται με πολύ, με μισθού οι, εργαζ... οι, συμπατριώτες μας από την ευρύτερη λοιπόν, περιοχή και επίσης αποτελεί ένα πόλος επανα, να μπορούν να επανακάμψουν ε, οι πατριώτες μας που βρίσκονται και διαπρέπουν στο εξωτερικό ξέρετε την επιστημονική μετανάστευση ίσως εσείς πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον έτσι λοιπόν η πόλη μας σήμερα ε, και με την ε, περιφέρεια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά υψηλής τεχνολογικό πάρκο. Γι' αυτό σας λέω ότι ε, αυτό συνέχεια οι εταιρείε αυτές και παρά την πανδημία διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, νέες εταιρείε έρχονται και αναζητούν στέγη και επομένω πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια εκμεταλλευόμενοι όλες αυτές τις δυνατότητες που η πόλη έχει θα γίνει πραγματικά ένα κέντρο υψηλής τεχνολογίας. Αυτό μας ευνοεί, βρισκόμαστε όπως είπαμε σε εύκολη πρόσβαση. Έχουμε δίκτυα Wi-Fi που μπορούμε, γιατί αυτό ζητάνε αυτέ οι εταιρείε και επομένω μπορούμε πραγματικά να συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση και αυτό αποτελεί μία από τι ελπίδε μα για το μέλλον. Πολύ σημαντικά νέα, κύριε Δήμαρχε. Είναι πολύ αξιόλογα αυτά που μα λέτε. Ε, νεολαία, μένει στον τόπο που γεννήθηκε. Υπάρχουν προοπτικέ για του νέου στον τόπο σα. Ε, κοιτάξτε, Ναι, αυτό πέρασε πολλές φάσεις. Ξέρετε κάποια εποχή ήταν η αστιφιλία, όλοι οι νέοι ε, τελείωναν το γυμνάσιο και έφευγαν, πήγαιναν στο πανεπιστήμιο και χανόνταν κυρίως στη Χωάνη της Αθήνας. Ε, τα πράγματα διαφοροποιούνται με την πάροδο των δεκαετιών. Η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν ε, εντός και εκτός της χώρας θέλουν να επιστρέψουν πίσω και έως ένα χρονικό διάστημα μέχρι το 2010 μπορούσαν να βρουν για δουλειά και να αξιοποιήσουν το απόθεμα των γνωσεών τους. Ξέρετε ότι μεγάλη, τη μεγάλη κρίση το 2010 υπάρχει μια αιμορραγία ε, εγκεφάλων, δηλαδή πάρα πολύ σημαντική. Αν θέλετε οι καλύτεροι φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο, το πρώτο πράγμα που ζητούσαν είναι μια συστατική επιστολή για να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στο εξωτερικό, Ξέρετε και εσείς εκεί στην Αγγλία πόσες χιλιάδες Έλληνες αξιόλογοι επιστήμονες υπάρχουν και διαπρέπουν, συνεργάτες μου διαπρέπουν στα νοσοκομεία της Αγγλίας αλλά και της Σουηδίας και της Γερμανίας και άλλων, Γαλλίας. Ε, πραγματικά υπάρχει ένα πάρα πολύ υψηλό επιστημονικό δυναμικό και υπηρετών σε πανευρωπαϊκό και στην Αμερική και αυτό είναι και το στίχημα αν θέλετε της επόμενης μέρας για την πατρίδα μας στην προσπάθεια της ανάκαμψης είναι ότι να μπορέσουμε ένα κομμάτι από αυτό το πολύ αξιόλογο επιστημονικό και καλά εκπαιδευμένο δυναμικό να μπορέσει να ενταχθεί ξανά στην παραγωγική διαδικασία της πατρίδας μας σε αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότησης που πρέπει να ακολουθήσει και αυτό είναι το στίχημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πανδημία. Όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι κύριε Δήμαρχε το ξέρουμε πολύ καλά, διότι συναντούμε πάρα πολλούς επιστήμονες από την πόλη σας, στη Μεγάλη Βρετανία, και με Σε. πολύ σημαντική και ουσιαστική γνώση. Ε, όσον αφορά το θέμα της πράσινης ενέργειας, έχετε κάνει κάποιες μελέτες, υπάρχει κάτι στο δρόμο σας γι' αυτό. Ναι, ναι προσπαθούμε πάρα πολύ. γενικώ να αλλάξουμε ε, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλα τα μεγάλα έργα, θέτοντα σαν ακρογωνιαίο ο λίθο πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντο. νομίζω και για μα αυτό αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, διότι πρέπει έχουμε δίπλα μα το στολίδι της λίμνη, το στολίδι τη πόλη που είναι η λίμνη Παμβότιδα. Και επομένω η προστασία τη οποία αποτελεί ένα μέγιστο μέλημα όλων στην περιοχή Δήμου, περιφέρειας, φορεοδιαχείρισης και κλπ. Ολοκληρώνονται ορισμένες διαδικασίες γραφειοκρατικές και το ελληνικό κράτος είναι δίσκαμπτο γραφειοκρατικά έτσι ώστε να υπάρξει αυτό που λέμε προεδρικό διάταμα λίμνης και θα ρυθμίζει διαδικασίες και αρμοδιότητες μέσα στη λίμνη και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε κίνηση τις απαραίτητες δράσεις. Αλλά σε όλα τα επίπεδα προσπαθούμε να ε, οι όλες μας οι δράσεις να επικεντρώνονται πίσω από την, ε, για την ευ, ε, με, τον, ε, με την ευρύτερη ε, ε, προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη ε, προσπαθούμε και εδώ στο ταμείο ανάκαμψης ξέρετε αυτό που ε, ε, Προτεραιότητα τίθεται το περιβάλλον και η πράσινη ανάπτυξη έτσι όλες οι αστικές αναπλάσεις οι οποίες οργανώνει και προγραμματίζει ο τίμος για να εντάξει και στο Ταμείο ανάκαμψη, ακολουθούν ακριβώς αυτή την προοπτική που αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση και εδώ εντάσσεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που αποτελεί όπως ξέρετε πάντοτε ένα πρόβλημα και στην Ελλάδα είναι οξυμένο πρόβλημα από τη διαλογή μέχρι το εργοστάσιο, την ανακύκλωση, τα βιοαπόβλητα είναι προτεραιότητε και της δικής μας Δημοτικής Αρχής. Είναι πράγματι μια προτεραιότητα που πρέπει να εντάσσεται στα προγράμματά μας, ειδικά ε, στην, σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί είναι το μέλλον. Ιωάννινα, γνωστά ως Γιάννενα, είναι η πόλη της Υπήρου, με πληθυσμό 65.700 περίπου κατοίκους. Ε, αν υπάρχει κάποιο λάθος... Διορθώστε. Ναι, με. Ο Δήμος, ναι, ναι, ο Δήμος Ιωαννητών, σύμφωνα με το νέο εδώ και 10 χρόνια, το σύστημα του Καλλικράτη περιλαμβάνει επίσης και 45 γύρω χωριά στην περιοχή. Έτσι, ο, αριθμ, ο εκεγραμμένο αριθμός δημοτών είναι 111.000 κατοίκου. Αναμένουμε την τελευταία απογραφή που ξεκινάει και επόμενου θα, θα υπάρχουν αναλυτικά νούμερα. Αλλά πια η πόλη είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι μια πόλη άνω των 100.000. Τεράστια διαφορά. Ε, όλα όσα προαναφέραμε, για αυτή τη θαυμάσια πόλη ασφαλώς και τα υποστηρίζει με τόσα αξιόλογα που μας είπατε, με τόσα αξιοθέατα, ιστορία και πολιτισμό. Κύριε Δήμαρχε, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την πληροφορία που μας δώσατε, ή μάλλον τις πληροφορίες που μας δώσατε, και τη συμμετοχή σας στην Ελληνική Τηλεόραση του Λονδίνου για να μπορέσουμε να προβάλλουμε την πόλη σας σε όλους τους απατάχου Έλληνες και όχι μόνο. Ήταν καλοσύνη σας που μας δεχτήκατε να μιλήσουμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Είναι υποχρέωσή μου και νομίζω ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε το καλύτερο, την καλύτερη δυνατή παρουσίαση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ε, απευθυνόμενος λοιπόν προς όλους τους ε, Έλληνες και όχι μόνο όπως είπατε τους φίλους Κύπριους ε, λοιπόν σε όλους τους φίλους που θα παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή μπορώ να τους πω ότι τα Γιάννενα είναι μια φιλόξενη πόλη που τους περιμένει να περάσουν τις διακοπές τους να χαλαρώσουν, ε, να ψυχαγωγηθούν ε, νομίζω ότι είναι μια πόλη που συνδυάζει Πολλαπλά πλέον εκτίματα τα οποία θα μπορέσουν να τα διαπιστώσουν και οι ίδιοι με την άφηξή του στην πόλη μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχη. Να Είστε πάντα Εγώ καλά. Σα ευχαριστώ. Καλό σας Καλή απόχειμα. δύναμη να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Προσοχή, όλοι. Ε, λοιπόν, τηρούμε τα προστατευτικά μέτρα που ισχύουν και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σα. Αγαπητοί μου φίλοι, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο των Ιωαννίνων, μας έδωσε εξηγήσει το τι γίνεται στην πόλη τους, θαυμάσια πόλη, υπέροχη πόλη, ελπίζουμε να την επισκεφτείτε. Από μένα και του συνεργάτε μου να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σα.